Λέγαμε νωρίτερα για την τεράστια επιτυχία της εθνικής ομάδας. Έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο που έχει εργαστεί στην εθνική ομάδα. Έχουμε μαζί μας τον Τύρι Μανολόπλο, τον προπονητή, ο οποίος νομίζω ότι χάρηκε και εκείνος με τη σειρά του χθες. Έτσι δεν είναι, Σωτήρη? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Εννοείται, νομίζω ότι είναι μια τεράστια επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ, για την εθνική ομάδα και νομίζω και για όλη την Ελλάδα, γιατί για μια ακόμα φορά η Ελλάδα έδειξε πώς θα πάει αυτήν την ομάδα. Οπότε μετά από πάρα πολλά χρόνια θα εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας με την εθνική ομάδα μπάσκετ στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ποια ήταν εκείνα τα στοιχεία που θεωρείς ότι έφεραν αυτή την επιτυχία? Εντάξει, είναι πολλοί οι λόγοι, δεν είναι κάτι το οποίο, δηλαδή θα μπορούσαμε να μιλήσουμε τεχνικά, τακτικά για τα παιχνίδια που έπαιξε. Νομίζω ότι υπάρχει μια προεργασία πιο πριν, όπως υπάρχει και μια εμπειρία που είναι πολύ σημαντικό για το πώς θα έπρεπε να στηθεί φέτος αυτή η ομάδα με τους παίχτες που είχε. Υπήρχε αυτό, έγινε ανάλυση, ξέρω επειδή μιλάω κιόλας με τους περισσότερους, για το πώς πρέπει να παίξει αυτή η ομάδα με αυτούς τους παίχτες που θα είχαμε, για το πότε θα έπρεπε να ξεκινήσουν τις προπονήσεις, γιατί έρχονται όλοι, δηλαδή περισσότεροι, όχι μόνο οι Έλληνες παίχτες, τις περισσότερες ομάδες ήταν κουρασμένοι γιατί δεν υπήρχε πολύ χρόνο για ξεκούραση. Το οργανωτικό κομμάτι ήταν πάρα πολύ σημαντικό για εμένα, για το πώς θα μπορέσουν να φτιάξουν μια πολύ δυνατή ομάδα. Επειδή τώρα δεν θέλω να ευλογήσω και τα γένια μου, θεωρώ ότι έχουν βοηθήσει και τα παράθυρα για κάποια παιδιά που στελεχώσαν την εθνική ομάδα, που πήραν παιχνίδια πάνω τους, πήραν την εμπειρία. Για μένα, αν θα ήταν άδικο να πω ότι ήταν αποκάλυψη ο Τολιόπουλος, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο το περιμέναμε ότι θα κάνει αυτό το step up, και νομίζω ότι δικαίωσε όλους μας και τον εαυτό του περισσότερο, γιατί νομίζω έχει αποδείξει ότι μπορεί να παίξει στο υψηλότερο επίπεδο. Βοηθήσαν τα παράθυρα, υπήρχαν παιδιά που πήραν την εμπειρία μέσω των παραθύρων, ήταν έτοιμα να βοηθήσουν, να ξεκουράσουν. Οπότε όλα αυτά, σύν το κομμάτι της προετοιμασίας και του σκάουτινγκ και της τακτικής που ήταν άψογο κατά την άποψή μου, μπορέσαμε και πήραμε αυτή την πρόκριση. Είδαμε και πολύ καλή χημεία στην ομάδα γενικότερα. Νομίζω ότι και αυτό έπαιξε το ρόλο του, έτσι, μεταξύ των παικτών. Η ατμόσφαιρα ήταν καταπληκτική, το έβλεπες αυτό. Υπήρχε χημεία όσον αφορά το κομμάτι του ποιος ταιριάζει ποιος μπασκετικά, αλλά υπήρχε μια πάρα πολύ καλή ατμόσφαιρα, δηλαδή ταιριάξαν σαν χαρακτήρες. Που είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα όταν παίζεις τόσα παιχνίδια σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, και θα γίνει και αυτό στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Χρειάζεται αυτή η ατμόσφαιρα, η καλή ατμόσφαιρα. Ναι. Μίλησε καθόλου με τον κότς Πιτίνο αυτές τις μέρες, ήταν και εκείνος εδώ? Χθες και τις δύο μέρες. Χθες μετά το παιχνίδι πήγαμε, φάγαμε. Φαντάζομαι και εκείνος χαρούμενος, έτσι, γιατί έχει και πολλά παιδιά πολύ δικά χαρούμενο του, έτσι. Είναι πολύ χαρούμενος. Ο Πιτίνο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκτιμάει πάρα πολλά, θεωρεί ότι η Ελλάδα τον έχει βοηθήσει. Έχει λατρέψει την Ελλάδα και γι' αυτό είναι συνεχώς εδώ πέρα. Τώρα έχουμε μπροστά μας αρκετά δύσκολο όμιλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, που βέβαια, ξέρεις, δεν υπάρχει εύκολο πράγμα όταν φτάνεις σε μια τέτοια διοργάνωση. Δεν μπορεί να πεις ότι υπάρχει κάτι εύκολο. Είσαι αναγκασμένος να τα βάλεις με τα θηρία, όπως και να το κάνουμε. 12 ομάδες είναι όλες και όλες. Έχει αυτή η ομάδα τις δυνατότητες να διεκδικήσει ένα μετάλλιο που, ξέρεις, πολλές φορές γεμίζουν και εμείς απαιτήσεις στους παίκτες και το προπονητικό επιτελείο παραπάνω από αυτές που μπορεί να ανταπεξέλθουν. Αλλά όπως και να το κάνουμε, λείπει ένα μετάλλιο νομίζω από την εθνική, έτσι? Ναι. Για μένα τώρα υπάρχει μόνο ξεκούραση, έτσι, να βιάσουν τα κεφάλια τους, το μυαλό τους, να ηρεμήσουν, γιατί όπως είπα, δεν υπήρχε μεγάλο διάστημα ξεκούρασης, οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι,
να ξεκουραστούν και σωματικά και ψυχολογικά. Ναι. Από εκεί πέρα η άποψη δικιά μου είναι, χωρίς να έχω αναλύσει ιδιαίτερα τις άλλες ομάδες, η εθνική ομάδα είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Και ο λόγος είναι ότι νομίζω ότι είναι πλήρης και σε όλες τις θέσεις και είναι μια σκληρή ομάδα που είναι, όταν παίζεις σημαντικά παιχνίδια πρέπει να παίζεις σκληρά. Είναι μια ομάδα που ξεκινάει από την άμυνα, από εκεί βρίσκει όλη την ενέργεια και, και να βρει το ρυθμό και να παίξει και στην επίθεση. Όσες ομάδες παίζουν άμυνα, θεωρώ ότι πάντα έχουν τον πρώτο λόγο. Από εκεί και πέρα, επιθετικά, έχουμε ακούσει διάφορες αναλύσεις κτλ. Ότι δεν έχουμε σούτ, δεν έχουμε σούτ. Okay. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που τα σούτ γίνουν υπό καλές προϋποθέσεις, η σούτέρ μας είναι μια χαρά. Τώρα από εκεί και πέρα, αν περιμένουμε να κάποιο παίχτη ο οποίος θα βγαίνει από πέντε screen, θα γυρνάει στον αέρα και θα σουτάρει για το βάζει, οκ, okay, δεν το έχουμε δεν αυτό. Το έχουμε, έχουμε, ναι. Έχουμε άλλα προβλήματα. Τα σουτ πρέπει να γίνονται με καλές προϋποθέσεις και τα σουτ πρέπει να γίνονται αφού βρουν οι παίχτες ρυθμό. Νομίζω ότι... Όπως ο Παγιάννης χθες, έτσι. Ο Παγιάννης που ήταν χθεσινό παράδειγμα είναι το, το πλο χαρακτηριστικό. Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε θεωρώ ότι είναι στον πολύ... σε πολύ καλό δρόμο όσον αφορά το κομμάτι της φιλοσοφίας και της τακτικής, έτσι, πώς πρέπει να παίξει το παιχνίδι. Mm-hmm. Τώρα αν θέλουμε να μιλάμε για μετάλλια, νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς. Πρέπει να δούμε και τις άλλες ομάδες πώς είναι. Αλλά σίγουρα αυτή η ομάδα έχει πολλές δυνατότητες. Mm-hmm. Νομίζω και ένα ακόμα στοιχείο το οποίο ήταν έτσι λίγο μας έδωσε περισσότερη όθηση ήταν ο τρόπος χρησιμοποίησης, να το πω έτσι, του Γιάννη. Βλέπαμε σε προηγούμενες μεγάλες διοργανώσεις πολλές φορές η ομάδα να μπλοκάρει και να τα περιμένει όλα από εκείνον. Τώρα είδαμε λίγο μια πιο συλλογική προσπάθεια στο κομμάτι ειδικά της επίθεσης. Δεν ξέρω αν συμφωνείς και πώς το είδες εσύ από την άποψη του προπονητή. Ναι, εννοείται. Κοιτάξτε, καταρχάς ο Γιάννης θεωρώ ότι όσον αφορά στη φυσική κατάσταση, νομίζω ότι δεν είναι ακόμα 100% έτοιμο. Έτσι, οπότε θα δούμε πολλά περισσότερα στο μέλλον από τον Γιάννη. Τώρα ο τρόπος χρησιμοποίησης του διαφέρει. Έχει και να κάνει με αυτό που είπα για την εμπειρία. Γιατί υπάρχει εμπειρία τον προηγούμενο χρόνο. Έτσι. Mm. Νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ καλή συνεννόηση μεταξύ του Γιάννη και του Βασίλη. Θα δούμε και πολλά περισσότερα, δεν θα δούμε μόνο αυτό που είδαμε. Όταν βρεθεί ο Γιάννης σε καλή φυσική κατάσταση, θα δούμε πιο πολλά πράγματα. Αλλά νομίζω ότι είναι στο σωστό δρόμο. Mm-hmm. Μάλιστα. Και μια ερώτηση έτσι, γενικότερα για το ελληνικό μπάσκετ. Είδαμε φέτος ήταν μια χρονιά επιτυχιών. Είδαμε την Εθνική να περνάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τον Παναθηναϊκό να κατακτά την Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός στο Final Four. Το Περιστέρι έφτασε και εκείνο στο Final Four του BCL. Ο Προμηθέας εκείνο μέχρι τους 8. Αλλάζει κάτι, θεωρείς? Μην ξεχνάμε και τη Στέλλα Διγαλτσίου, έτσι, που είναι σωστά, για μένα πολύ σημαντικό. Ναι, βέβαια. Αλλάζει κάτι γενικότερα στο ελληνικό μπάσκετ? Έχεις δει εσύ από μέσα κάτι να αλλάζει? Κοιτάξτε, τα επιτυχίες δεν ήρθαν τυχαία. Mm-hmm. Και για μένα για να έρθουν επιτυχία πρέπει να έχουμε δυνατές ομάδες. Από εκεί ξεκινάει, ανταγωνιστικές, από εκεί νομίζω ότι ξεκινάει. Όσο πιο ανταγωνιστικό είναι το πρωτάθλημα, τόσο έτσι, όχι μόνο οι επιτυχίες, τότε έτσι θα βγάλουμε σε εισαγωγικά, το βγάλουμε και παίκτες. Όπως πάλι να ξαναπώ τα παράθυρα που ήθελα. Νομίζω ότι γίνεται μια αρκετά καλή δουλειά. Εγώ βλέπω βελτίωση. Τώρα είναι μόνο αυτό. Θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα. Αλλά εντάξει, δεν γίνονται όλα από τη μια στιγμή στην άλλη. Εμένα μου άρεσε πολύ το πρωτάθλημα που είδαμε φέτος. Ναι. Και θεωρώ ότι του χρόνου θα είναι ακόμα πιο δυνατό. Μάλιστα. Ωραία, και μια ερώτηση έτσι προσωπική. Τι περιμένουμε τώρα? Πού βρίσκεσαι σε συζητήσεις με ομάδες? Είχα κάποιες συζητήσεις. Απλά θεώρησα ότι στην παρούσα φάση είναι προτιμότερο να περιμένω κάτι που
θα το θέλω περισσότερο. Ένα πράγμα εμένα είναι ότι ήμουν όσα 4 καλοκαίρια με την εθνική ομάδα, 2 χρόνια στη Λίμνο, 2 χρόνια στη Ρουμανία. Ναι, ήταν πρέπει να δω και λίγο τα παιδιά μου. Έχω δύο μικρά παιδιά. Οπότε είχα κάποιες καλές προτάσεις από το εξωτερικό. Αλλά και κάποιες από την... Αλλά δεν ήταν Αθήνα. Ναι. Οπότε προτίμησα να... λίγο να μείνω με την οικογένειά μου. Είναι πολύ σημαντικό για μένα. Έτσι, έτσι. Να σου ζω και τα παιδιά, Σωτήρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Και εύχομαι τα καλύτερα από εδώ πέρα. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στην εθνική μας. Να σε...